είπαμε ότι ήταν η Βοσκή, ήταν οι Μάγοι, οι Τρεις Μάγοι και ο Ηρώδης. Ηρώδης, ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτές είναι, αντιπροσωπεύουν τρεις ομάδες ανθρώπων. Καταρχάς, οι Βοσκοί εκείνη την εποχή ανήκαν στην κοινωνική κατηγορία που ονομάζονταν Όχλος. Όχλος. Κανείς δεν ασχολούνταν με αυτός, αμόρφωτοι, χαμένοι, περιθωριακοί, ας πούμε, ας το πούμε. Αυτοί βρίσκουν τον Χριστό πολύ γρήγορα, αμέσως σχεδόν, και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι περιθωριακοί, βρίσκουν τον Ιησού, τον Μεσσία, ειδοποιημένοι από αγγέλους. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Η δεύτερη ομάδα είναι οι Μάγοι. Να πούμε λίγα πράγματα για αυτούς, για να μην τους μπερδεύουμε με άλλους μάγους. Ναι, γιατί τώρα η έννοια του μάγου τι σήμαινε για την εποχή. Ακριβώς. Και... Καταρχάς, η λέξη μάγος είναι περσικής προελεύσεως και δηλώνει τους ανθρώπους, τους επιστήμονες της εποχής. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με την παρατήρηση των ουρανίων φαινομένων, μελετούσαν τα άστρα. Μην την μπερδεύουμε την αστρολογία. Ήταν η επιστήμη εκείνη. Αστρονόμοι. Παρακολουθούσαν την κίνηση των πλανητών. Δεν είχε σχέση με τις μαντίες και με αυτά τα πράγματα, με τα ζώδια κλπ. Ήταν επιστήμονες οι οποίοι μελετούσαν τον ουρανό. Φυσικό φαινόμενο ουσιαστικά. Βέβαια, υπήρχαν και αντιλήψεις της εποχής, οι οποίες έλεγαν ότι η εμφάνιση ενός νέου αστέρος συμπίπτει με την εμφάνιση, την ύπαρξη κάποιου σημαντικού γεγονότος στη Γη. Γιατί πίστευαν ότι ο ουρανός αντανακλούσε τα γεγονότα της Γης. Παρατηρώντας λοιπόν τον ουρανό, καταλάβαιναν τι γινόταν στη Γη. Εκτός αυτού όμως, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και μία προφητεία, η οποία δεν δόθηκε στους Ιουδαίους, αλλά δόθηκε στους έξω του Ιουδαϊσμού. Υπάρχει το περιστατικό του Βαλάκ και του Βαλαάμ. Όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν λίγο πριν μπουν στη γη της Επαγγελίας, στην Παλαιστίνη, στη Χανάν, εμφανίστηκε ένας βασιλιάς, ο Βαλάκ, ο οποίος είδε τον κόσμο τους Ιουδαίους και τους φοβήθηκε. Και φώναξε έναν προφήτη, τέλος πάντων, εκείνης της εποχής, να καταραστεί τους Ιουδαίους για να τους νικήσει στον πόλεμο. Ο Βαλάμ, παρόλο που δεν ανήκει στους Ιουδαίους, πίστευε όμως στο Θεό των Ιουδαίων. Και σε αυτόν απεκαλυφθεί ότι από αυτόν το λαό θα προκύψει ένα άστρο, το οποίο το φως θα λάμψει στον κόσμο και γλυκά και γλυκά. Απόγονοι αυτών των μάγων, απόγονοι αυτού του Βαλάμ, ήταν οι μάγοι. Που ήξεραν ουσιαστικά την προφητεία που είχε δοθεί. Έτσι λοιπόν, βλέποντας το άστρο στον ουρανό, κατάλαβαν ότι πραγματοποιήθηκε αυτό το γεγονός. Ακολουθούν λοιπόν το άστρο από τη Μεσοποταμία, το οποίο τους οδηγεί στην Παλαιστίνη. Φτάνοντας στην Παλαιστίνη, χάνουν το άστρο, πηγαίνουν στο ανάκτορο του βασιλιά, αφού γεννήθηκε βασιλιάς, πού θα ρωτήσουν. Πάνε λοιπόν στο ανάκτορο του Ηρώδη. Τον ρωτάνε. Ο Ηρώδης μαθαίνει έντρομος ότι γεννήθηκε ο νέος βασιλιάς, κινδυνεύει η εξουσία μου, πάτε βρείτε τον και πέστε μου και εμένα. Οι μάγοι πηγαίνουν, βρίσκουν τον Χριστό. Και να πούμε εδώ την παρατήρηση ότι στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι πήγαν στην οικία. Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μάγοι ξεκίνησαν από την Περσία, έτσι, από τη Μεσοποταμία. Από κάπου πολύ μακριά. Ναι. Ώστε να πάνε από τη Μεσοποταμία στην Παλαιστίνη, πέρασαν δύο χρόνια. Ναι. Γι' αυτό ο Ηρώδης, όταν έμαθε ότι στη Βηθλεόμ θα γεννιόταν ο Μεσσίας και ότι δεν επέστρεψαν οι μάγοι να τον ειδοποιήσουν, έδωσε διαταγή να σφαγούν τα νήπια που είναι από 2 ετών και κάτω. Υπολόγισε δηλαδή ότι. Θα είναι 2 χρονών πάνω κάτω. Στα 2 χρόνια δεν έμεναν. Ναι. Στη σπηλιά μέσα. Έτσι. Πήγαν στο σπίτι τους οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν γι' αυτό και αναφέρεται στον Ευαγγελιστή ότι κελθόντες λέει στην οικία νευρών παιδίων με τα Μαρία της μητρός αυτού. Ακριβώς. Άρα είχε περάσει ένα χρονικό διάστημα από τη γέννηση μέχρι που οι μάγοι βρήκαν τον Χριστό. Στην εικόνα όμως. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε πάλι, βέβαια. Στην εικόνα όμως θα δείτε ότι ο Αγιογράφος συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα γεγονότα. Και τους μάγους μέσα στην εικόνα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπετε, η εικόνα στην πραγματικότητα είναι μια μεταφορά της διηγήσεως των Ευαγγελίων πάνω στο ξύλο. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε λίγο την εικόνα, θα να γίνουμε και πιο κατανοητοί. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Βλέπουμε λοιπόν εκεί αριστερά, βλέπουμε τους μάγους, οι οποίοι με καλπασμό φτάνουν στο σπήλαιο. Ναι, φτάνουν στο σπήλαιο. Απέναντί τους ακριβώς είναι ο άγγελος, ο οποίος ειδοποιεί τους βοσκούς. Έτσι, για να πάνε και αυτοί να προσκυνήσουν. Δεν έχει σημασία η χρονική αλληλουχία των γεγονότων, σημασία έχει το γεγονός. Μάλιστα.
Και συμπεριλαμβάνονται όλα τα γεγονότα που αναφέρουν οι Ευαγγελιστές στην εικόνα. Ακριβώς. Βέβαια, συμπεριλαμβάνονται και γεγονότα τα οποία δεν τα αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Όπως είναι παραδείγματι. Το Λουτρό. Κάτω αριστερά. Ναι. Είναι μια τελείως ανθρώπινη σκηνή που συμβαίνει σε κάθε γέννα, ας πούμε. Ναι. Έτσι, πλένουμε το μωρό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως, κύριε Δούκα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι αυτό που υπάρχει κάτω δεξιά. Να δούμε λίγο κάτω δεξιά. Είναι ο Ιωσήφ. Είναι ακριβώς το πρόσωπο αυτό με το φωτοστέφανο. Είναι ο Ιωσήφ. Ο άνδρας της Μαρίας, ο θεωρούμενος πατέρας του Ιησού, ο οποίος κάθεται πολύ σκεπτικός, πάρα πολύ σκεπτικός, και όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι σκέφτεται. Οι λογισμοί, οι σκέψεις που έκανε ο Ιωσήφ ήταν τι είναι αυτό το παιδί. Ναι. Πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα, την οποία μου την δώσαν να είναι δίπλα παθαίνω, μου, ναι. Να είναι έγκυος και να γεννήσει παιδί. Και μάλιστα μπροστά ακριβώς από τον Ιωσήφ βρίσκεται ένα άλλο πρόσωπο, πιο σκοτεινό. Ένα ανθρωπάκι με μαύρα ρούχα. Ναι, το οποίο κάτι δασκαλεύει εκεί τον Ιωσήφ. Ξέρουμε ότι ο Ιωσήφ σκέφτηκε κάποια στιγμή να διώξει έστω κρυφά την Παναγία. Για να φύγει αυτή η ντροπή από πάνω, τέλος πάντων. Και ειδοποιημένος πάλι από τον Θεό. Που ουσιαστικά το ανθρωπάκι εκεί συμβολίζει τον πειρασμό, κατά μία έννοια. Να το πούμε έτσι, είναι ο διάβολος, ας πούμε, αυτή τη γλώσσα, για συνεννοούμεθα. Επίσης, η Παναγία, βλέπετε στην εικόνα αυτή, έχει στραμμένο το πρόσωπό της προς τον Ιωσήφ και το χέρι της το έχει στην καρδιά της ακουμπισμένο. Αυτό θέλει να μας δηλώσει κάτι άλλο που λένε οι Ευαγγελιστές, ότι όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω. Γιατί η Παναγία δεν τα καταλάβαινε. Όταν είδε τους βοσκούς να καταφθάνουν με τα δώρα, τι γίνεται, τι είναι το παιδί μου. Μετά από λίγο εμφανίζονται οι μάγοι, ας πούμε. Τι είναι αυτοί εκεί, μα με κουβαλούν αυτά τα βασιλικά τα δώρα. Να πούμε και δύο λέξεις για αυτά. Βεβαίως. Όπως μας λένε οι Ευαγγελιστές, οι μάγοι πρόσφεραν χρυσάφι, Σμύρνα και Λιβάνι. Λοιπόν, αυτά τα τρία τα δώρα ήταν βασιλικά δώρα. Ο χρυσός, επειδή γεννήθηκε ο βασιλεύς. Προσφέρουν λοιπόν το χρυσό. Το λιβάνι είναι ένα δώρο που προσφέρουν στους θεούς. Σε όλες τις θρησκευτικές τελετές υπάρχει το λιβάνι. Προσφέρουν λοιπόν λιβάνι. Και η Σμύρνα. Αυτό είναι ένα μύρο, πανάκριβο μύρο. Το οποίο το χρησιμοποιούσαν στους νεκρούς. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι υποδηλώνει αυτό το δώρο. Υποδηλώνει το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Το ίδιο ακριβώς, το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Το υποδηλώνει και η Φάτνη. Η οποία είναι σε μαύρο φόντο, σπήλαιο. Το μαύρο φόντο συμβολίζει, είπαμε, το θάνατο, το σκότος, τον Άδη, αλλά και το σκότος που υποκρατούσε εκείνη την εποχή. Την αμαρτία. Όχι μόνο την και αμαρτία. Και όχι μόνο, αλλά γενικότερα την. Και, αλλά εκεί που είναι τοποθετημένο το βρέφος, αυτό που βλέπουμε μοιάζει περισσότερο με σαρκοφάγο. Ναι. Με τάφο δηλαδή. Με τάφο. Έτσι. Δεν είναι μια Φάτνη κανονική, δεν τα έτρωγα σε τέτοιες Φάτνες τα ζώα. Ξύλινα ήταν. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα να υποδηλώνεται πάλι ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Ακόμα και ο τρόπος που είναι φασκιωμένο, περιδειγμένο δηλαδή το μωρό με τα πανιά, πάλι δηλώνει το σαβάνο ενός νεκρού. Και βλέπουμε μέσα από την εικόνα της γέννησης, ο αγιογράφος, ο εκκλησιαστικός, να μας δίνει όλη την πορεία του Ιησού μέσα στον κόσμο. Δηλαδή βλέπουμε έναν Ιησού από την αρχή που γεννήθηκε μέχρι το τέλος που αναστήθηκε. Παρόλα αυτά όμως, πάνω από όλη αυτή την εικόνα υπάρχει το άστρο. Μάλιστα. Το οποίο δείχνει τον Ιησού. Και εδώ πέρα ήθελα, αν μου επιτρέπετε κύριε Δούκα, να πω κάτι. Ότι, όπως λέγαμε και στην αρχή, η γέννηση του Ιησού Χριστού δεν είναι ένα γεγονός μοναδικό. Είναι ένα γεγονός μοναδικό στα 2000 χρόνια. Αλλά είναι ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε στιγμή. Το σπήλαιο μπορεί να θεωρηθεί η καρδιά μας και εκεί μέσα μπορεί να ξαναγεννηθεί ο Χριστός. Και μέσα στην καρδιά μας επικρατεί σκότος. Βλέπετε στην εποχή μας πόσο πολύ οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν αυτήν την ελπίδα, αυτή την χαρά, τέλος πάντων μια καλύτερη ζωή. Ένα καινούριο κόσμο, να ζήσουν διαφορετικά οι άνθρωποι. Και η γέννηση του Χριστού κάθε στιγμή μέσα στο σκότος της ζωής μας μας δίνει αυτή την ελπίδα.